Τελευταία στροφή πριν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Ιάκωβος Αντώνιος Αρμάος, διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας και επικοινωνιολόγος, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω, το έλεγα και την πρώτη ώρα της εκπομπής, πως αν αγοράσετε σήμερα την Καθημερινή της Κυριακής, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις των συναδέλφων για τους στόχους των κομμάτων, αλλά και τα τελευταία δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Αρμάος για να προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λιγάκι το τοπίο. Γεια σας κύριε Αρμάο, τι κάνετε, καλησπέρα, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, καλησπέρα σας και στο ακροατές σας. Λοιπόν, πού ακριβώς βρισκόμαστε και έχει ξεδιαλύνει καθόλου το τοπίο, έτσι μια και είμαστε πια στην τελική ευθεία, λίγες ημέρες έχουν μείνει. Κοιτάξτε, σίγουρα περάσαμε μια υποτονική προεκλογική περίοδος. Θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει και βουβή. Ευελπιστούμε ότι η τελευταία εβδομάδα, και ευελπιστούμε υπό την έννοια ότι οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές, ναι, θα δώσουν τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή το στίγμα τους. Σήμερα ήταν μια τέτοια μέρα, οφείλουμε να ομολογήσουμε, με έντονες αντιπαραθέσεις. Αλλά δεν είδαμε πολλά πράγματα μέχρι σήμερα, δεν μιλήσαμε καθόλου για Ευρώπη και σίγουρα δεν μπορώ να σας πω ότι και ο κόσμος έχει δείξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, παραδοσιακά ο κόσμος δεν δείχνει ενδιαφέρον μεγάλο για τις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, είναι πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, κύριε Κυριακλήδη, που δεν υπάρχουν άλλες παράλληλες εκλογές με τη διαδικασία των ευρωεκλογών. Ναι, το λέτε, διότι οι παράλληλες εκλογές, είτε εθνικές είτε εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσέδιδαν ένα. Βοηθούσαν τέλος πάντων ώστε να υπάρξει ένα πιο αυξημένο ενδιαφέρον. Υπήρχε η ψήφος των άλλων υποψηφίων, άρα δημιουργόταν, αν θέλετε, ένα κλίμα. Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι ότι κακά τα ψέματα, ερχόμαστε από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα χρόνο. Δύο για τις εθνικές εκλογές, μία για τις τοπικές και περιφερειακές. Άρα κάπου και ο κόσμος, ξέρετε, έχει λίγο κουραστεί και λίγο θέλει και εκείνος να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα, αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τη δεύτερη θέση, που και σε αυτό φαίνεται να υπάρχει ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αγωνία του ποιος θα κερδίσει, δεν υπάρχει ίσως ένα μήνυμα, παρόλο που κάθε κάλπη κρύβει μήνυμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μοιάζει όμως να είναι τόσο ελκυστικό το όλο πλαίσιο πάνω στο οποίο κανείς θα μπορούσε να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, ακόμα και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν ένα παρελθόν στην πολιτική και που αρέσκονται να ασχολούνται. Με ποιο αποτέλεσμα θα είναι ευχαριστημένο το κυβερνών κόμμα και με ποιο δυσαρεστημένο? Εικάζω να σας πω την αλήθεια ότι αν γράψει το 3 μπροστά θα έχει κάθε δυνατότητα να διαχειριστεί την επόμενη μέρα σχετικά εύκολα. Αν δεν το γράψει, που νομίζω ότι είναι λίγες οι πιθανότητες με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, και με βάση και την προσπάθεια που βλέπω να κάνει ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο 48ωρο και φαντάζομαι θα κινηθεί έτσι και την τελευταία εβδομάδα, υπό την έννοια της εισπύρωσης, υπό την έννοια της παράκλησης για ψήφο, να πάει κανείς να ψηφίσει, νομίζω ότι θα εξασφαλίσει αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία με τον ΑΒ τρόπο. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα πετύχει το 3 μπροστά με βάση τις σημερινές συνθήκες. Ναι. Νομίζω ότι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας στορίβησαν λίγο το μεγαρομαξί μου, διότι η αλήθεια είναι ότι από τότε που ήταν αρχηγός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σε περίοδο δημοσκοπήσεων δεν είχαμε δει έστω και μία εταιρεία που να του δείχνει μια κάμψη τα ποσοστά έστω και ελάχιστη. Αυτό που του δείχναν η περασμένη εβδομάδα που του δείξαν δύο συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, νομίζω λίγο τον τόνωσαν το μεγάλο μαξίλι που κατεπέκτησε τον Πρωθυπουργό να κάνει και μια έτσι λίγο πιο επιθετική πολιτική στρατηγική το τελευταίο 48ωρο, και επειδή είναι καλός η καμπάνια, αυτή είναι η πραγματικότητα, η αντικειμενική, να δώσει ένα περισσότερο βάρος και να προωθήσει λίγο παραπάνω και πιο έντονα τις επιθυμίες της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο μεγαλύτερος φόβος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη είναι η αποχή. Η αποχή θα πλήξει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι μεγάλη. Αν έχουμε αυτό το οποίο εκτιμάτε όλοι εσείς οι αναλυτές, πως πάμε για μια αποχή ρεκόρ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Η αποχή είναι ο φόβος όλων, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία φοβάται λιγότερο, γιατί ιστορικά τουλάχιστον οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και ιστορικά έχουν πάντοτε ένα καθήκον να πάνε να ψηφίζουν. Αισθάνονται ότι τη Δημοκρατία την έχουν πολύ ψηλά στην συνέστησή τους, ίσως επειδή έχουν ζήσει και πιο δύσκολες στιγμές από τις νεότερες γενιές. Άρα, θεωρητικά, η Νέα Δημοκρατία προς
σε αυτή την κατεύθυνση έχει το μικρότερο βαθμό. Απλώς επειδή είχε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό σε εθνικές εκλογές, ένα 41%. Άρα, μία πτώση, παρόλο που δεν θα ήταν κανείς καλό να συγκρίνει εθνικές με ευρωεκλογές, μία πτώση, ξέρετε, έχει μία ένα ενδιαφέρον και άρα κάθε ψήφος μετράει. Και υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει να δώσει στους ψηφοφόρους της την επιθυμία και να την εκ των καθήκων τους απέναντι στην πατρίδα να ψηφίσουν. Ναι, πάντως, αν η επίδοση της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από τις ευρωεκλογές του 2019, θα μπορούμε να πούμε πως είναι ένα καμπανάκι για την κυβερνόσα παράταση. Να σας πω την αλήθεια. Μιας και θα είναι η χαμηλότερη επίδοση επιμερών Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λέω. Ένα καμπανάκι. Κοιτάξτε, υπήρξε μια περίοδος όπου το πρώτο εξάμεινο της δεύτερης τετραετίας του κ. Μητσοτάκη ήταν πολύ κακό εξάμεινο, όπως και αν το δει κανείς, όσο και υποκειμενικός να είναι. Αν κανείς δει αντικειμενικά δεδομένα, δεν πήγε πολύ καλά η κυβέρνηση Δημοκρατίας στο πρώτο εξάμεινο. Ίσως ήταν και απόρρια της μεγάλης δύναμης που είχε και της ανισορροπίας στο πολιτικό σύστημα. Αλλά έχει και μια σχετικότητα, κύριε Κυλίπο, την έννοια ότι θα πρέπει κανείς να δει και ποια είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα. Και αν δεν υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση, αν δεν υπάρχει, έχετε όλα δίκιο. Αυτά δείχνουν εναλλακτική λύση. Μια κριτική, ξέρετε, θα ήταν και λίγο ίσως ισοπεδωτική. Σίγουρα θα πρέπει και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να δει τα μηνύματα της κάλπης, γιατί σας ξαναλέω, κάθε κάλπη παίρνει μηνύματα. Ναι. Για να περάσουμε τώρα στον δεύτερο και στον τρίτο, στη μάχη για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και να δούμε τελικά ποιος θα επικρατήσει, παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης έχουν ένα σαφέστατο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουν ένα προβάδισμα, σας είμαι ειλικρινής, αλλά οφείλω να σας ομολογήσω ότι αν δει κανείς το εύρος των ποσοστών, το ψηλό του ΠΑΣΟΚ είναι παραπάνω από το χαμηλό του ΣΥΡΙΖΑ. Να μου πείτε ότι αυτό είναι μια πιθανότητα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές και αυτό ίσως ήταν και το πιο ενδιαφέρον σε αυτή τη μάχη της λεγόμενης δεύτερης θέσης. Υπήρχε μια σχολή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, η οποία ήταν, αν θέλετε, πιο πολιτική σχολή, πλέον παραδοσιακή σχολή. Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να δείξει με την καμπάνια του ότι είναι ένας εκπρόσωπος μια πιο σοβαρής αντιμετώπισης πολιτικής. Αντίθετα, ο κ. Κασελάκης αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα, τα οποία εν μέρει ήταν κατανοητά στην αρχή, μετά λίγο φοβάμαι ότι χάθηκε η μπάλα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Τι εννοώ ακριβώς? Έκανε μια επιλογή καμπάνιας ελληνικών εκλογών, καθαρά ελληνικών εκλογών και θέσεων πολιτικών του κόμματός του, η οποία ήταν λίγο σαν αντιστοιχεία και με το θέμα των ευρωεκλογών και με το θέμα ότι οι επόμενες εκλογές είναι τρία χρόνια μετά. Πήγε όμως μετά σε μια διαδικασία του ψαρεύω παντού και προσπαθώ να πάρω από κάθε μία δεξαμενή η οποία υπάρχει ψηφοφόρο, να αλλάξει λίγο τη φυσιονομία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει αλλάξει. Δεν είμαι σίγουρος και περιμένω και εγώ, δεν σας κρύβω με αγωνία, να δω το αποτέλεσμα της Κυριακής. Δεν είστε σίγουρος ότι θα αποδώσει αυτή η στρατηγική? Ότι θα αποδώσει. Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό φαίνεται καθαρά. Επιτρέψτε μου λίγο για αυτό το οποίο θα πω. Ναι. Εμείς όταν κάνουμε ως άνθρωποι της επικοινωνίας σεμινάρια σε θέματα εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης, ένα από το βασικά λάθη που λέμε ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει είναι να σηκωθεί να φύγει από μια συνέντευξη. Λέμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Γιατί δεν δείχνει σεβασμό προς τον δημοσιογράφο, ναι. Δεν δείχνει σεβασμό προς το κοινό. Το έχει κάνει αυτό κατ' επανάληψη, έγινε... βέβαια, κύριος Κασελάκης. Δεν το έκανε μόνο αυτή την εβδομάδα με τη συνάδελφο εκεί σε ένα τοπικό διαφορά... μέσο ενημέρωσης της Ρόδου. Το έχει ξανακάνει. Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ενώ στην αρχή πολλά πράγματα συγχωρούνται σιγά-σιγά μετά από το πέρασμα του χρόνου και μια θεωρητική εμπειρία η οποία υπάρχει, δύσκολα κανείς το βλέπει με καλό μάτι. Το δεύτερο το οποίο συμβαίνει είναι ότι, ξέρετε, είτε δεν ήξερε. Εγώ να θέσω να πάρω όλα τα σενάρια. Είτε ο κ. Κασελάκης δεν ήξερε ότι η δημοσιογράφος ήταν φύλλα προσκύμενη, εγώ σας λέω, στην Δημοκρατία, που σημαίνει ότι έκανε μια κακή προετοιμασία. Είτε ήξερε και πήγε, αισθανόμενος πολύ σίγουρος, αλλά αποφάσισε να κάνει μια ηρωική έξοδος. Και το ένα σενάριο και το άλλο σενάριο είναι ένα κακό σενάριο, γιατί δείχνει ότι δεν μπορεί να σεβαστεί, αν θέλετε, ή να διαχειριστεί τις δύσκολες ερωτήσεις. Και επειδή, ξέρετε, στο εξωτερικό. Και στο εσωτερικό, πολλοί συνάδελφοί σας είναι πάρα πολύ σκληροί στις συνεντεύξεις τους και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι δεν θα δεχτεί και δεν θα ακούσει μια δύσκολη ερώτηση και να δώσει και μια δύσκολη απάντηση. Άρα αυτό φοβάμαι ότι θα τον επηρεάσει ή, αν δεν τον επηρεάσει,
σίγουρα να ξέρετε δείχνει κάποιον εκνευρισμό. Και αυτός ο εκνευρισμός τελευταίες μέρες δεν είναι καλό σημάδι. Δείτε σήμερα, για να μην πάμε στην συνέντευξη, δείτε σήμερα που την ώρα της διακαναλικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού ο κύριος Κασελάκης έκανε και εκείνος ερωτήσεις. Ναι. Δεν απάντησε τις ερωτήσεις ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κασελάκης επέμενε. Η επικοινωνία, ξέρετε, πρέπει να υπηρετεί την πολιτική. Και όταν οι ερωτήσεις αυτές σε ευρωεκλογές κυρίως αναφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, εκεί δείχνει κάπου κανείς ότι ναι, κατανοούμε ότι μπορεί να παίζει τα αρέστα του και πάλι συγγνώμη για τη φράση. Ναι. Αλλά πρέπει και κανείς να έχει και μια προσοχή στη διαχείριση των πραγμάτων. Ναι, και θα ήθελα τη γνώμη σας και για ένα ακόμη θέμα που αφορά τον κύριο Κασελάκη. Το οποίο η γνώμη δική μου είναι πως δεν το ζήγησε πάρα πολύ καλά και εκεί οι χειρισμοί του είναι άκρως προβληματικοί. Αναφέρομαι στο πόθεν έσχεση του. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης και είπε πως θα παρουσιάσει την περιουσιακή του κατάσταση αύριο στο πλαίσιο ομιλίας του. Βέβαια εδώ τώρα θεσμικά θα έπρεπε να καταθέσει ο ίδιος να υποβάλει το πόθεν έσχεση του και όχι να αποτελέσει κομμάτι μιας ομιλίας του. Εν πάση περιπτώσει περιμένουμε να δούμε και αύριο τι θα πει. Αν κανείς απομακρυνθεί... Ναι. Τη γνώμη σας διέκοψα, ναι, ναι, ναι. Όχι, ήθελα τη γνώμη σας πάνω στο πώς έχει χειριστεί αυτό το θέμα για το οποίο πιέζεται πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο κύριος Κασελάκης για το πόθεν έσχεση του. Θεωρείτε πως το έχει χειριστεί με το λάθος τρόπο, θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρος ως προς το τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει, πώς τα έχει αποκτήσει και να μπει σε μια διαδικασία να τα έχει παρουσιάσει εν ευθέτω χρόνο, γιατί τώρα είμαστε στο παραπέντε πριν τις ευρωεκλογές. Κύριε Κυλή, ξέρετε, έχω ένα μεγάλο σεβασμό προς όλους τους πολιτικούς αγιούς και τους υποψηφίους, ναι. Διότι η αλήθεια είναι ότι στο τέλος μιας προεκλογικής περίοδου και ιδιαίτερα μιας έντονης προεκλογικής περίοδου για τους ιδίους, πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να τα συγκρατήσει όλα και να μην κάνει κάποια μικρά λαθάκια. Τα λάθη του κυρίου Κασελάκη ήταν πολύ περισσότερα από όσο κανείς θα περίμενε από ένα νέο πολιτικό. Ίσως είναι θέμα απειρίας, ίσως είναι θέμα χαρακτήρα. Ναι. Η διαχείριση που έκανε στο συγκεκριμένο θέμα, και σας υπενθυμίζω ότι παλιά ήταν εντός 24 ωρών δύο διαφορετικές απαντήσεις. Το δίνω πριν τις ευρωεκλογές, το δίνω όποτε πρέπει και να το δώσω ώρα 30 Ιουνίου. Αυτό το λάθος το μεγάλο είναι τώρα δείχνει σαν να σέρνεται. Δηλαδή, επειδή σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε, ο κ. Μητσοτάκης, ότι κοιτάξτε, γιατί δεν μας έχετε δώσει το πόθεν έσχεση. Και εγώ πάω μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και το δίνω. Είναι σαν να σέρνεσαι σε μια αναγκαιότητα να απαντήσεις κάτι, άρα έχεις χάσει ένα θέλει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Άρα, ναι, η απάντηση είναι απλή. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα που το ξεκίνησε και θεωρητικά είναι και ένα τυπικό πράγμα. Ναι. Λιώνεις από πού έχεις την περιουσία σου, να το έχεις δηλώσει από την αρχή. Mm-hmm. Όλο όμως, όλη η προεκλογική επιλογή που έχει κάνει και η επικοινωνιακή επιλογή που έχει κάνει ο κ. Κασελάκης. Το πλαίσιο ότι εγώ εκμεταλλεύομαι κάθε εργαλείο που μου δίνει η σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, είτε είναι παραδοσιακό, είτε είναι ψηφιακό, είτε είναι σύγχρονο, δείχνει, να σας πω την αλήθεια, ότι να μην υπάρχει μια λογική στην ίδια τη ροή της καμπάνιας του και της εκστρατείας του. Ναι. Ή πάω και πάω προς τα κανάλια, με συγχωρείτε, και στη λογική της ποικίλης ύλης, των εκπομπών ποικίλης ύλης, και ταυτόχρονα πάω να πλησιάσω πολύ κόσμο. Είτε χρησιμοποιώ το TikTok όπως το χρησιμοποιώ, αλλά δεν ξέρετε καινούριο φαινόμενο. Είναι φαινόμενο πραγματικά αντιγραφή από το εξωτερικό, όσο αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το TikTok. Δηλαδή, είναι μια αντιγραφή ανθρώπων, κυρίως στην Αμερική, που κάνουν μια επιλογή ότι εγώ έχω μια κάμερα δίπλα μου και δείχνω στον κόσμο ποιος ακριβώς είμαι και με τραβάει κάθε μέρα. Και κάνω αντίστοιχα και ένα ωραίο. Ναι, έχει γίνει λίγο μόδα αυτό. Το κάνουν πολλοί πια, έτσι δεν είναι? Είναι μια τάση της εποχής. Αυτό που λέγαμε όμως πάντοτε είναι ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει κάτι το οποίο δεν το αντιπροσωπεύει. Και αν δείτε την εικόνα του κ. Κασελάκη στο Σκάρι Σκάκι, στον τελικό του στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον τελικό του Ολυμπιακού, ήταν σαν να μην τον αντιπροσώπευε αυτό το οποίο έβλεπε. Και άρα κανείς. Σε μένα έδωσε την εντύπωση, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, πως πήγε εκεί για να αυτοπροβληθεί. Δηλαδή χρησιμοποίησε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που είχαμε εκείνη την ημέρα, τον τελικό του Conference League, και είπε πρέπει να είμαι και εγώ εκεί, κάτι να ανεβάσω, κάτι να κάνω, ας πούμε. Ναι, αλλά αν δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, αν δεν σ' αρέσει το μπάσκετ, αν δεν σ' αρέσει ο αθλητισμός, αν δεν είσαι Ολυμπιακός ή πέστε οτιδήποτε άλλο, δεν πας. Δεν απλά αλήθεια σας λέω, δεν πας. Γιατί αν πας και έχεις αυτά τα τεινότυπα, τον φύλαθρο να σ' αγκαλιάζει έτσι όπως σου αγκάλιασε, εσύ να δείχνεις τον εαυτό σου και τον φύλαθρο που σου αγκάλιασε, μην νομίζετε, ξέρετε. Υποτιμάς λίγο τους πολίτες και οι πολίτες έχουν δείξει
στην Ελλάδα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η λογική, έχετε δίκιο, είναι λίγο παλαιοκομματική, έως πολύ θα έλεγα, έως πολύ παλαιοκομματική. Πάω εκεί που έχει πολύ κόσμο, άρα πολλές ψήφους, άρα κάποιοι θα με συμπαθήσουν, κάποιοι θα με αγκαλιάσουν, κάποιοι θα με ψηφίσουν. Τέλος πάντων, για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, εντάχει να σταθούμε και στο ΠΑΣΟΚ, ένα σχόλιο σας, αλλά και στα κόμματα... Τα μικρά, θεωρείτε θα είναι, να ξεκινήσουμε μάλλον από τα μικρά κόμματα, θεωρείτε θα είναι πολλά τα κόμματα τα οποία θα βγάλουν ευρωβουλευτή που θα κάνουν την έκπληξη και θα πάρουν ένα 3-3,5% λόγω της χαλαρής ψήφου, λέω, ευρωεκλογών. Να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα είναι πολλά, ναι. Δηλαδή μπορεί να δούμε εκπλήξεις, μπορεί να δούμε, μην ξεχνάτε ότι αντίθετα και άλλοι πολιτικοί εντός εισαγωγικών παίζουν ταλέντες, ο κ. Βαρουφάκης είναι υποψήφιος με το Μέρα 25, θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει πάνω από 3%. Η κυρία Λατινοπούλου, μια νέα έκβαση, ένα νέο πρόσωπο στον χώρο της δεξιάς, θα ήθελε και εκείνη και θα μπορούσε εντός ή εκτός εισαγωγικών να καταφέρει αυτό το ποσοστό. Το πιο ενδιαφέρον, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, είναι ίσως λίγο η μάχη για την τέταρτη θέση ανάμεσα του ΚΚΕ, συγγνώμη, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στην Ελληνική Λύση. Σας ζητώ συγγνώμη να διακόψουμε, διότι έχουμε υπερβεί το χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας και την τοποθέτησή σας, διότι έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Να μην την αφήσουμε στη μέση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάου, για την αναμονή. Διαφημίσεις λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Αρμάου. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Πριν από 10 χρόνια η θέση μας στην Ευρώπη κινδύνευε. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Η φωνή μας έχει πια βάρος και κύρος στις Βρυξέλλες. Τα επόμενα χρόνια εδώ θα πάρθουν σημαντικές αποφάσεις. Μεταναστευτικό, αγροτική πολιτική, κοινή άμυνα. Μέσα σε ένα δύσκολο κόσμο πολέμων και απειλών, πρέπει να εδραιώσουμε τη θωράκιση της χώρας, αλλά και να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη διμερία για όλες και για όλους. Γι' αυτό οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές. Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Και ερχόμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Για τις ανοιξιάτικες αγορές μας. Για τα δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την προσωπική μας ανανέωση. Για την ανανέωση του σπιτιού. Ο προορισμός είναι ένας. Τα Hondo Center. Καλλιντικά, τσάντες, μαγιό, ένδυση και είδη ταξιδίου από τα αγαπημένα σας beauty and fashion brands. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θα κάνουμε τίποτα απόψε. Απόψε, δεν μπορώ. Έχει μπάλα. Πάλι. Καλά. Πήρε κατά λάθος τα κλειδιά. Δεν βλέπεις τον αγώνα. Γιατί πες εγώ το φαντιδί. Έχεις ποτέ σου έστω και έναν αγώνα. Παλιά. Και όλο αυτό τον καιρό έβλεπες ποτέ στο TV χωρίς εμένα. Προδότη. Δεν σας σου θυμίσω ότι συνέβαινε όσο βλέπαμε τον Τιούν. Τι γίνεται, τι γίνεται. Όχι, μην μου πεις, πες, όχι, μην πεις. Ή όταν βλέπαμε τον Σογκούν. Αυτός είναι ο πατέρας αυτού. Ο γιος! Γιατί το είπε τώρα αυτό. Εντάξει, έχω υπάρξει φάουλ. Αλλά μια ομάδα είμαστε. Το δεν συμπαθάζει, βάλε. Έχω ακούσει πολλά. Θα λέω σου βλέπουμε. Χωρίς Vodafone TV δεν παίζει. Με τόσες πρεμιέρες σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες, λογικό να χάσεις την μπάλα. Γιατί εδώ παίζει Dune, Shogun, House of the Dragon, The Sympathizer και πολλά ακόμα. Warner Bros, Disney Plus, HBO και Viaplay μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Απόκτησε το με 9,90 το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone. Ισχύει για 24 μήνες συνδέσεις. Together we can. Vodafone. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει πολλές περιοχές στα νότια προάστια έπειτα από blackout που προκλήθηκε από έκρηξη σε υποστασμό του ΔΔΕ στο Παλαιοφάλιρο. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη βλάβη με εκτιμόμενο χρόνο αποκατάστασης πριν από τις 9 το βράδυ. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου ύψους 2 δισεκατομμυρίων και για ζευγάρια 40-50 ετών που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε στη διακαναλική συνέντευξη εν ώψη των ευρωεκλογών, για να γίνει αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ωστόσο συγκρατημένα αισιόδοξο. Εξαπέλυσε επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη γιατί δεν έχει καταθέσει ακόμα το ποθενέσχες του. Να δώσει το ποθενέσχες του στη δημοσιότητα αύριο δεσμεύτηκε πριν από λίγο ο Στέφανος Κασελάκης. Με νέα του ανάρτηση στα social media τόνισε ότι θα το δώσει στη δημοσιότητα
επίκαιρα κατά την αυριανή ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Στα 60 με 70 αυξήθηκαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Μαγνησία και συγκεκριμένα σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο, που προς το παρόν έχει διακοπή η παροχή του νερού. Στην περιοχή μεταβαίνει αύριο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Αν συμφωνήσει η Χαμάς στο σχέδιο, τότε αναμένουμε από το Ισραήλ να πει ναι, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Ο ίδιος ανέφερε πως το σχέδιο που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν ήταν Ισραηλινή πρόταση. Συνελήφθησαν στην Καλυθέα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας τρεις ανήλικοι, οι οποίοι με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο άλλου ανήλικου που γινόταν πεζός. Άλλοι δύο 16χρονοι συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς προσέγγισαν 20χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα που φορούσε. Χθες το πρωί συνελήφθη στο Αγρινίο μια γυναίκα που είχε στο σπίτι της 7 βόμβες Μολότοφ και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Και 33 πρώτα λεπτά, πάντα εδώ είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μέχρι να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Αρμά. Α, τον έχουμε. Πάμε στον κύριο Αρμά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, λέγαμε για την τέταρτη θέση. Εκεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Βελόπουλος εναντί του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Αρμά. Το δείχνει αυτή τη στιγμή. Το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα, αν δείτε την ψηφοφορία του σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, δείχνει αύξηση. Αν δείτε με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, δείχνει μια μείωση. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον όσο αφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα και η επίθεση που έχει κάνει η κυρία Κετυλή στον κύριο Κασελάκη, ναι, μετά την υπόθεση επίσκεψη στο Μουσείο Μπελογιάννη. Ναι, ναι. Και έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι λίγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν τόσο καλά εντός εισαγωγικών με τον κύριο Κουτσούμπα, όπως και οι ψηφοφορίες που έχει κάνει ο κ. Κουτσούμπας στη Βουλή τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι αυτό κανείς θα έπρεπε να το μελετήσει και να το δει πολιτικά. Ναι. Ως προς το ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας. Κύριε Γελί, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ενδιαφέρον από πλευράς, αν θέλετε, αντίληψης της πολιτικής, διότι προσπαθεί να δείξει μια στρατηγική αντίσταση λίγο στο lifestyle, ναι, το έτσι. Επιτρέψτε μου τον όρο, υπό την έννοια ότι προσπαθεί να μην ακολουθεί αυτά τα οποία κάνει είτε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, βέβαια, είτε... για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και με τους φίλους Πασόκους με ανοιχτά χαρτιά, το lifestyle το εισήγαγε και το Πασόκερ πολύ στην πολιτική με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όχι, στη δουλειά, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό lifestyle. Σίγουρα, σίγουρα, δεν το συζητώ. Δεν συγκρίνω τις εποχές. Απλώς υπήρχε και ένας χαρισματικός ηγέτης. Δηλαδή, ούτε συγκρίσεις κάνω προς Θεού, μην εκλειφθεί ως σύγκριση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Στέφανο Κασελάκη σε καμία περίπτωση. Απλώς μην κάνουμε και ότι ανακαλύπτουμε τώρα το lifestyle στο Στέφανο Κασελάκη, έτσι. Όχι. Αυτό το οποίο σας λέω και την κυρία είναι το εξής, ότι έχει ενδιαφέρον γιατί στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ να διαφοροποιηθεί έχει βρει ένα στίγμα, μια στρατηγική. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να αποτύχει και πλήρως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έχει βγει μια στρατηγική που λέει ότι εμείς εκπροσωπούμε την πολιτική, άρα έχουμε μια άλλη αντίληψη και φέρουμε την ελπίδα και ότι αξίζουμε περισσότερα. Και εκείνο χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της πολιτικής επικοινωνίας, σαφέστατα. Εκείνο χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διαφορετικό τρόπο, ίσως επειδή και ο ίδιος ο αρχηγός του δεν έχει, αν θέλετε, αυτή τη λάμψη την οποία περίπου ή θα περίμενε κανείς ή θα ήθελε κανείς. Αλλά έχει δώσει ένα σαφές πολιτικό στίγμα, έχει δώσει μια σαφή. Πέστατη πολιτική στρατηγική που είναι διαφορετική, μένει να φανεί αν αυτό εκλαμβάνεται θετικά ή όχι
από τον πολίτη του 2024 στην Ελλάδα. Πάντως και στον ΣΥΡΙΖΑ και στον ΠΑΣΟΚ, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και πάρουν τα ποσοστά που βλέπουμε και είδαμε και στη δική μας δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα, όπως τα παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία ο κύριος Αράπογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ και στη ΣΥΑ Κοσιόνη, αν είναι αυτά τα ποσοστά, δηλαδή κάπου στο 14 με 15 ο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου στο 11 με 12 το ΠΑΣΟΚ, προβλέπω πως θα έχουμε γκρίνια και στα δύο κόμματα και εσωστρέφεια. Κοιτάξτε, λογικά θα πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και θα ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Ναι, ότι παιδιά, ο καθένας μόνος του δεν πάει πουθενά, πρέπει να γίνει κάτι μεγαλύτερο, κάτι ευρύτερο. Και με πρόβλημα τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν θα έχει καταφέρει να κάνει την διαφορά την οποία θα ήθελε. Ναι. Και το πρόβλημα τον κύριο Κασελάκη, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν θα έχει δείξει ως νέος αρχηγός το διαφορετικό το οποίο θα περίμενε. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάο. Εγώ σε ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ, ο κύριος Ιάκωβος Αντώνιος Αρμάος, διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας.